τις ημερομηνίες κλειδιά για το άνοιγμα νέων δραστηριοτήτων, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, κάνοντας λόγο για βήματα ανάσας, καθώς από σήμερα ανοίγει μια σειρά δραστηριοτήτων. Παραλειτουργούν οι οργανωμένες παραλίες. Μειώνεται το ποσοστό εμβαδού αναπελάτη που αντιστοιχεί σε καταστήματα άνω των 500 τετραγωνικών σε 50 τετραγωνικά ανά άτομο. Τη Δευτέρα 10 Μαΐου επαναλειτουργούν τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά και τα γυμνάσια. Υπενθυμίζουμε ότι τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, μαθητές, εκπαιδευτικοί και λοιπό προσωπικό, καλούνται να προσέλθουν στο σχολείο έχοντας μαζί τους βεβαίωση αρνητικού τεστ. Τα self-test διατίθενται δωρεάν και διενεργούνται πριν την έναρξη των μαθημάτων της Δευτέρας και της Πέμπτης, δρώντας έτσι συμπληρωματικά στο εφιστάμενο υγειονομικό πρωτόκολλο, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει υποχρεωτική χρήση μάσκας και διαφορετικά διαλύματα για ομάδες μαθητών. Επίσης, από τη Δευτέρα 10 Μαΐου επαναλειτουργούν τα διαζώσεις, τμήματα φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών που σχετίζονται με τη διενέργεια εξετάσεων, όπως πανελλήνιες και εξετάσεις τίτλων επάρχειας ξένων γλωσσών. Την ίδια ημερομηνία, δηλαδή στις 10 Μαΐου, επαναλειτουργούν και τα διοικητικά δικαστήρια, καθώς και ορισμένες διαδικασίες σε πολιτικά και ποινικά δικαστήρια. Επιπρόσθετα, από 17 Μαΐου επανακινούν οι πρακτικές και οι εργαστηριακές ασκήσεις σε ΙΕ και κολέγια, ενώ επιτρέπεται η διαζώση επαναλειτουργία των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας και του προπαρασκευαστικού προγράμματος πιστοποίησης απόφοιτων μεταλλικιακού έτους τάξης μαθητείας ΕΠΑΛ. Οι παιδικοί και ευρεφονιπιακοί σταθμοί επαναλειτουργούν τελικά στις 17 Μαΐου, προκειμένου να μην υπάρξει μαζικό άνοιγμα των εκπαιδευτικών δομών, σταθμίζοντας τα επιδημιολογικά δεδομένα και ελλείψη της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας στις συγκεκριμένες ηλικίες των παιδιών. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, γνωστοποίησε τη χαλάρωση περιοριστικών μέτρων στον πολιτισμό, ανακοινώνοντας το άνοιγμα μουσείων, θερινών σινεμά και ανοιχτών θεάτρων. Τα μουσεία ανοίγουν στις 14 Μαΐου βάσει του υφιστάμενου υγειονομικού πρωτοκόλλου. Τα θερινά σινεμά και κινηματογραφικές προβολές σε υπαίθριους χώρους ξεκινούν στις 21 Μαΐου με πληρότητα 75%. Τα ζωντανά θεάματα και ακροάματα σε υπαίθριους χώρους επανακινούν στις 28 Μαΐου. Αφορά μόνο καθήμενους, όχι ορθίους, με σταθερό ποσοστό πληρότητας 50% και με συγκεκριμένη ταξιθεσία. Τα οδεία επίσης επαναλειτουργούν με αναλογία 1:1 από τις 17 Μαΐου.